να εκφράσουμε κι εμείς για ακόμη μια φορά την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των απεργών της Μαλαματίνα, που όπως έχουμε πει πολλές φορές είναι και δικός μας αγώνας. Εν ώψη του συλλαλητηρίου της ΔΕΘ, απευθυνόμαστε σε κάθε γυναίκα του Μόχθου, στις εργαζόμενες και τις άνεργες, στις αυτοαπασχολούμενες της πόλης και της Υπαίθρου, στις φοιτήτριες, στις νέες μητέρες. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα μας προετοιμάζουν για τον πιο δύσκολο χειμώνα, όπως λένε, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καλεί τις γυναίκες να δυναμώσουμε τη φωνή μας με τις αγωνιστικές μας διεκδικήσεις, μαζί με τα εργατικά σωματεία που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, με τις ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, με τους αγροτικούς συλλόγους. Ασπίδα προστασίας από τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι η πάλη με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες μας στην εργασία, στην υγεία, στη μόρφωση των παιδιών μας, στην προστασία της μητρότητας. Οι σύγχρονες ανάγκες μας δεν χωράνε στα ΠΑΣ και στα βάουτσερ. Γι' αυτό αντιπαλεύουμε την πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων που στο όνομα δήθεν της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και των ίσων ευκαιριών μας καταδικάζουν σε ωράρια και ζωή λάστιχο, στην τηλεργασία, στο να μην έχουμε ίχνος προσωπικό ελεύθερο χρόνο, για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί από την πιο βαθιά εκμετάλλευσή μας. Δεν ανεχόμαστε να μην φτάνει ο μισθός για τις βασικές ανάγκες μας και τις ανάγκες των παιδιών μας. Να μην ξέρουμε τι θα πρωτοπληρώσουμε, το δάνειο ή το ενίκιο, τους λογαριασμούς, το σούπερ μάρκετ ή τα αναλώσιμα για το σχολείο. Δεν συμβιβαζόμαστε με την πολιτική που μας καταδικάζει να ζούμε με δελτίο στο ρεύμα και στη θέρμανση, με ενεργειακή φτώχεια για τις πράσινες business των επιχειρηματικών κολοσσών, με την πολιτική που λογαριάζει ως κόστος τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής μας, της κατοικίας και του περιβάλλοντος από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες, όπως αυτή που νιώσαμε στο πετσί μας, στην πόλη μας πριν λίγες μέρες. Δεν συμβιβαζόμαστε το δικαίωμα των παιδιών μας στη δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα να μπαίνει στη λοταρία των βάουτσερ και να αναγκαζόμαστε και να τα χρυσοπληρώνουμε. Δεν συμφιλιωνόμαστε οι προσδοκίες και τα όνειρα που έχουμε εμείς και τα παιδιά μας για την κατάκτηση της γνώσης να τσακίζονται στην κρατική υποχρηματοδότηση των σχολείων, με τις ελλείψεις σε καθηγητές, στην παράλληλη στήριξη, με τις αίθουσες κλουβιά, με την κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, με το ολοήμερο σχολείο να λειτουργεί ως παιδοφυλακτήριο. Καταδικάζουμε κάθε σκοταδιστική φωνή και αντίληψη, κάθε πολιτική που στερεί από τις γυναίκες το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην άμβλωση, με την απαραίτητη στήριξη από δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από το αυτονόητο δικαίωμα κάθε γυναίκας στην αναπαραγωγική υγεία. Δεν υποτασσόμαστε στα βρώμικα υπεριαλιστικά σχέδια που υπηρετούν οι ελληνικές κυβερνήσεις, μετατρέποντας τη χώρα μας σε σφικοφωλιά των αμερικανονατοϊκών εγκληματικών σχεδιασμών και σε στόχο αντιπίνων, εμπλέκοντας τη χώρα ολοένα και πιο βαθιά στον πόλεμο. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, θα τους κάνουμε και εμείς το χειμώνα δύσκολο, δυναμώνοντας τον αγώνα για σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα ουσιαστικής στήριξης και προστασίας της μητρότητας, για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του λαού με ευθύνη του κράτους, για δημόσια και δωρεάν μαιευτήρια και γυναικολογικές κλινικές με όλο το αναγκαίο μόνιμο επιστημονικό δυναμικό και σύγχρονο εξοπλισμό που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του προγεννητικού ελέγχου, της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και του τοκετού χωρίς καμία επιχειρηματική δράση. Για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, για τη λειτουργία των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών, για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών με ξενώνες, τηλεφωνικές γραμμές και άλλα, για να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών με την άμεση και πλήρη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ και ΚΙΝΣΕΠΤ. Με τη συμμετοχή των γυναικών της βιοπάλης στον αγώνα, πολλαπλασιάζουμε τη δύναμη της οργάνωσης και της αλληλεγγύης. Αντλούμε δύναμη και κουράγιο από τις δεκάδες εστίες αγώνα στη Λάρκο, στην Κόσκο, στα λιπάσματα και τα πετρέλαια Καβάλας, στην eFood, των φοιτητριών και των φοιτητών στα πανεπιστήμια, σε κάθε αγωνιστική εστία σε χώρους δουλειάς και γειτονιές και από την πείρα της Επιτροπής Γυναικών στη Λάρκο.
Οι γυναίκες του Μόχθου βρισκόμαστε στο πλευρό όλων των εργαζόμενων που αγωνίζονται, όπως και εδώ, στη Μαλαματίνα, που με πολύ μεγάλη περηφάνεια βρισκόμαστε σήμερα. Χτίζουμε τη δική μας ασπίδα προστασία σε κάθε αγωνίστρια και αγωνιστή που σηκώνει κεφάλι και αγωνίζεται κόντρα στην εργοδοσία, κόντρα στους νόμους όλων των κυβερνήσεων που τη στηρίζουν, κόντρα και στις δυνάμεις καταστολής. Πυκνώνουμε το ποτάμι της συλλογικής αγωνιστικής διεκδίκησης για να απαλλαγούμε από την εκμετάλλευση, τους εκβιασμούς και τη βία, ιδιαίτερα την εργοδοτική και κρατική. Στην πάλη αυτή για τις σύγχρονες ανάγκες μας, για την ισοτιμία της γυναίκας, εκεί είναι που χτίζεται το θάρρος, η τόλμη και η αντοχή. Η δράση στο γυναικείο σύλλογο και στο σωματείο είναι πηγή έμπνευσης για κάθε γυναίκα, για να παλέψει μαχητικά να αλλάξει τη ζωή της χειραφετημένη οικονομικά και κοινωνικά. Για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς παραπάνω θα είμαστε όλες στο συλλαλητήριο το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα στην πλατεία της Χάμ.